όπως η ενέργεια, ο τουρισμός, θέματα ασφαλείας, αλλά και το Κυπριακό. Η συνάντηση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική λόγω των εξελίξεων και της επανέναξης των συνομιλιών για το Κυπριακό τον Ιανουάριο, αλλά και εξαιτίας της επιθετικότητας και των προκλήσεων της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα. Υπήρξαν διμερείς συναντήσεις του κυρίου Νετανιάχου και του κυρίου Αναστασιάδη νωρίτερα, αλλά και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ με τον Αλέξη Τσίπρα. Οι συναντήσεις αυτές έγιναν σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα. Περιμένουμε τώρα να υπάρξει κοινή δήλωση και βλέπουμε τώρα την υπογραφή των συμφωνιών, τις συμφωνίες του κοινού μνημονίου στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας. Say a few words. Ο κύριος Νετανιάχου θα μιλήσει τώρα. I want to welcome, θα ήθελα να καλωσορίσω τους εκλεκτούς φίλους, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Αλέξη, τον Νίκο. Καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στην Ιερουσαλήμ και εμείς επιθυμούμε να συνεχίσουμε τις συναντήσεις την επόμενη χρονιά στην Αθήνα. Είστε Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, στη Θεσσαλονίκη, ναι. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, εσείς επιλέγετε το πού. Είναι μία συνάντηση η οποία καταδεικνύει την πραγματική φιλία, τις κοινές μας αξίες, τις αξίες μεταξύ των δημοκρατιών μας. Έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα πριν από κάποια χρόνια ότι έχουμε τόσα πολλά να κερδίσουμε μέσω της συνεργασίας και ακριβώς αυτό πράττουμε. Σήμερα υπογράψαμε μια νέα συμφωνία, αλλά τούτο το κάνουμε όλα τα χρόνια. Διαχρονικά λοιπόν εμείς διατρανώνουμε αυτή τη συνεργασία και αυτό αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα. Έχουμε μεγάλες πυρκαγιές εδώ στο Ισραήλ. Αντιμετωπίσαμε απειλές ακόμη και για τη Χάιφα και αμέσως δεχτήκαμε βοήθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία και από την Ελλάδα μέσω του πυροσβεστικού σώματος. Οι Έλληνες ήταν εδώ για να μας βοηθήσουν και κατάφεραν να απαλείψουν τον κίνδυνο στη Χάιφα. Ήταν πολύτιμη βοήθεια και από τους δυο σας, την εκτιμώ βαθύτατα. Εμείς αντιστοίχως, όταν είχατε πυρκαγιές στην Κύπρο, στείλαμε βοήθεια. Αυτό αποτελεί ένα συμπαγές παράδειγμα για το πώς μπορεί να προχωρήσει αυτή η συνεργασία και πώς σώζει ζωές. Πάμε όμως και ένα βήμα παραπέρα, διότι συζητήσαμε μόλις την διαμόρφωση μιας πολυεθνικής δύναμης επίγουσων αναγκών. Θα έχουμε ένα κοινό κέντρο επιχειρήσεων που δεν θα έχει να κάνει μόνο με τα τρεις μας χώρες, αλλά και παραπάνω χώρες. Θα έχουμε λοιπόν ένα σχέδιο κοινό αυτών των δυνάμεων. Θα συμπεριλαμβάνει πυροσβέστες, την αντιμετώπιση σεισμών, πλημμυρών και διασωστικών συνεργείων. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική ιδέα και πρέπει να προχωρήσουμε. Πιστεύω ότι θα χρειαστεί η συνεργασία μας σε υψηλότατο επίπεδο. Επιπλέον, εμείς έχουμε να κάνουμε με την οικονομία, με την έρευνα και την ανάπτυξη, με την ενέργεια. Φυσικά, θα ασχοληθούμε επίσης, διότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πεδίο. Ευπροσθέτως, έχουμε κοινά συμφέροντα στο επίπεδο του φυσικού αερίου. Θέλουμε εμείς να εξερευνήσουμε την ανάπτυξη αυτών των οικοπαίδων, των κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας απασχολεί πολύ. Έχουμε τουρισμό επίσης και ξέρετε ότι πολλοί Ισραηλινοί τουρίστες πηγαίνουν στην Κύπρο και στην Ελλάδα περισσότεροι από τους Έλληνες και τους Κυπρίους που έρχονται στο Ισραήλ. Ωστόσο, εμείς θέλουμε κάθε μορφή συνεργασίας μεταξύ των κρατών μας. Νομίζω ότι έχουμε ένα γόνιμο έδαφος ανάπτυξης αυτής της εργασίας και τούτες οι συναντήσεις μας επιτρέπουν να βρίσκουμε νέους τρόπους συνεργασίας. Πιστεύω ότι υπάρχει εδώ μια πραγματική, μια αληθινή φιλία μεταξύ των τριών λαών μας. Σε αυτό το κοινό πνεύμα σας καλωσορίζω εδώ στην Ιερουσαλήμ και θα ήθελα να πω και κάτι στα εβραϊκά για το Ισραηλινό κοινό. אנחנו הסכמנו לקדם כוח הצלה וכוח שירותי חירום רב-לאומי, אזורי.
זה יתחיל עם שלוש המדינות שלנו, ישראל, יוון, קפריסין, אבל אנחנו רוצים להוסיף מדינות נוספות לחמל משותף, למצבי חירום מול שריפות, מול רעידות אדמה, מול הצפות ומצבים אחרים. כשאנחנו רוצים גם לתכנן את מבנה הכוח ולחלק את המשימה הזאת בין המדינות השונות, דבר שמאוד יעזור לביטחון ולהבטחת החיים של אזרחי כל המדינות כאן באזור וגם מדינות נוספות. Πιστεύω ότι ένα από τα σημεία τα οποία άλλαξαν είναι η εκτίμηση τόσων ανθρώπων και η πεποίθησή μας ότι έχουμε ένα κοινό παρανομαστή, τον πολιτισμό μας, τη δημοκρατία μας, τα ανθρώπινα ιδεώδη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία, ευημερία, ασφάλεια. Και εγώ καλωσορίζω αυτή την ευκαιρία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πάνω στη βάση αυτών των κοινών αξιών και συμφερόντων με εσάς εδώ στην Ιερουσαλήμ. Καλώς ήρθατε, φίλοι μου. Είναι πολύ καλό που σας ξαναβλέπω εδώ. Ευχαριστούμε κύριε Πρωθυπουργέ για την δήλωσή σας. Τώρα το λόγο θα λάβει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η δήλωση θα γίνει στα ελληνικά με υπηρεσίες διερμηνίας. Φίλε Πίπη, φίλε Αλέξη, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να εκφράσω πρωτίστως τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον αγαπητό μου φίλο Πρωθυπουργό Πίπη Νετανιάχου για τη θερμή φιλοξενία στην Ιερουσαλήμ. Dear friend Bibi, dear friend Alexis, ladies and gentlemen, allow me to first of all express my sincere gratitude to my dear friend, the Prime Minister of the State of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu, for his warm hospitality to Jerusalem. Η συνεργασία μας, όπως είναι γνωστό, υπερβαίνει των όποιων πολιτικών διακηρύξεων. Τον περασμένο Ιούνιο, Ισραηλινοί και Έλληνες πυροσβέστες βρίσκονταν στην Κύπρο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην ορεινή περιοχή της Σολέας. Μόλις πριν δύο εβδομάδες, Κύπροι και Έλληνες πυροσβέστες βρίσκονταν ακριβώς εδώ, μαζί με τους Ισραηλινούς συναδέλφους τους, αγωνιζόμενοι μαζί, πάνω από τους λόφους της Ιερουσαλήμ για την κατάσβεση των πυρκαγιών που έπληξαν το Ισραήλ. Our cooperation, as is already known, goes beyond any political declarations. Last June, Israeli and Greek firefighters were in Cyprus, contributing decisively to dealing with the fires in the northern region of Solea. A couple of weeks ago, Cypriot and Greek firefighters were just here and fought together with their Israeli colleagues to extinguish the fires devastating Israel. Αυτά τα δύο παραδείγματα αποτελούν ξεκάθαρη ένδειξη, και όχι μόνο βέβαιως αυτά, αλλά αυτά και μόνο, αποδεικνύουν την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών. Those two examples, and not only those two examples, but primarily those two examples, constitute a clear indication of the effective cooperation between the three countries. Με την κοινή μας διακήρυξη, για το γεγονός ότι η Κύπρος, το Ισραήλ και η Ελλάδα στέκονται μαζί στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, καθώς και άλλων προκλήσεων που αφορούν την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων. With our common action, we send a clear and loud message that Cyprus, Israel and Greece stand side by side in facing calamities as well as other challenges and emergencies. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στην πρόταση εισήγηση του φίλου Πρωθυπουργού Πίπη Νετανιάχου για τη συγκρότηση μιας πολυεθνικής περιφερειακής δύναμης για την αντιμετώπιση καταστροφών, φυσικών καταστροφών και όχι μόνο. Allow me at this point to underline the proposal of a dear friend, the Prime Minister of the State of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu, about the creation of a regional multitask force. Φίλες και φίλοι, είμαι πεπισμένος
ότι η τριμερή συνεργασία μεταξύ των χωρών μας ενέχει μεγίστη στρατηγική αξία για την ευρύτερη περιοχή. Η υιοθέτηση της διακήρυξης της Ιερουσαλήμ που θα ακολουθήσει αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας την πολυεπίπεδη τριμερή εταιρική σχέση, η οποία έχει ως στόχο και όραμα την ενίσχυση της ασφάλειας, της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Dear friends, I'm convinced that the tripartite cooperation between our countries is of the utmost strategic importance in the broader region. The adoption of the Declaration of Jerusalem, which will follow, proves beyond any doubt the multifaceted trilateral partnership relationship, which aims at enhancing security, peace, stability and prosperity in the Eastern Mediterranean. Θεωρώ εξόχως σημαντικό ότι σήμερα διευρύνουμε τον διάλογο μας και θεσμοθετούμε περαιτέρω την συνεργασία μας στους βασικούς τομείς της ενέργειας, της καταπολέμησης, της τρομοκρατίας, του τουρισμού, της υγείας, της έρευνας και ανάπτυξης, αλλά και στον κρίσιμο τομέα της έρευνας και καινοτομίας. I consider the fact that today we lay the foundations to broaden our dialogue and to further legislate our cooperation in the field of the important field of energy, the fight against terrorism, tourism, health, research and development, but also in the critical field of research and rescue of overriding importance. Παράλληλα, τα θέματα περιβάλλοντος αποτελούν τομείς ιδιαίτερης σημασίας, στους οποίους πετύχαμε να καθοριστούν συγκεκριμένες δράσεις στους τομείς της διαχείρισης υδάτων, στην κλιματική αλλαγή, στην καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς και σε σωρία αγροτικών τομέων. Environmental issues at the same time constitute fields of paramount importance in which we achieved through synergies to establish concrete actions in the field of water resources management, climatic change, fighting against marine pollution, as well as in the agricultural sector. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί σήμερα έχουμε υπογράψει το τριμερές μνημόνιο συνεργασίας στην έρευνα, ανάπτυξη και τεχνολογία με στόχο την διεύρυνση των κοινών δράσεων σε έργα έρευνας και καινοτομίας. Μια εξέλιξη που πραγματικά αποτελεί μια εξαιρετική επένδυση για τις μελλοντικές γενιές και των τριών χωρών. I'm particularly happy today for we have signed the tripartite memorandum of understanding for research, development and technology, aiming at broadening our common actions in projects of research and innovation, a development which represents a pivotal investment for the future generations of our three countries. Όπως είναι γνωστό, ο τομέας της ενέργειας αποτελεί βασικό πυλώνα της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. As is already known, the sector of energy constitutes a main pillar in the tripartite cooperation between Cyprus, Greece and Israel. Σαν αποτέλεσμα και συνέχεια της συνάντησης των τριών υπουργών ενέργειας νωρίτερα αυτό το χρόνο, καθώς και του εξέλιξη στρατηγικού ενεργειακού διαλόγου, σήμερα επαναβεβαιώσαμε ότι η ανακάλυψη σημαντικών ποσοτήτων υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί και πρέπει να αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη περιφερειακών συνεργασιών, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην σταθερότητα και την ευημερία της περιοχής. Following the meeting of ministers of energy earlier this year and taking into account the ongoing strategic energy dialogue, we reaffirmed today that the discovery of significant quantities of hydrocarbons in the Eastern Mediterranean can and should constitute a catalyst for the development of regional synergies, thus contributing to the stability and the prosperity of the region. Κατά την διάρκεια των συναντήσεων που προηγήθηκαν, αποδώσαμε έμφαση στην στρατηγική σημασία έργων κοινής ωφελίας, όπως το έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Euro-Asia Interconnector,
και ο αγωγός EastMed, και τα δύο έργα τα οποία είναι ιδιαίτερης αξίας στην επίτευξη των στόχων για διαφοροποίηση της ενέργειας και της ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη. During our previous meeting, we placed particular emphasis in common interest projects of strategic importance, such as the project for the transportation of electricity, the Euro-Asia interconnector, and the EastMed pipeline. Both projects are of utmost importance in achieving energy targets and energy safety and security in Europe. Κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησής μου με τον φίλο Πρωθυπουργό Πίπη, είχα την ευκαιρία να τον ενημερώσω για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και να εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου για την στήριξη που προσφέρει το κράτος του Ισραήλ στις προσπάθειες μας για επίτευξη συνολικής και βιώσιμης λύσης στο κυπριακό πρόβλημα, βασισμένης πάντα στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς επίσης και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. During my meeting with my friend, the Prime Minister Benjamin Netanyahu, I had the opportunity to inform him, to update him on the latest developments in Cyprus and to express my satisfaction for the support the State of Israel offers to Cyprus, for Cyprus to achieve a total and viable solution for the Cyprus problem, pursuant to the UN Security Council resolutions, as well as to the principles and values of the European Union. Επιδιώκουμε μια λύση η οποία θα επανενώνει τη χώρα μας, θα αποκαθιστά και θα σέβεται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων των νομίμων κατοίκων της Κύπρου, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, και θα τερματίζει όχι μόνο την στρατιωτική κατοχή, αλλά και την εξάλληψη κάθε εγγύησης ή επεμβατικών δικαιωμάτων της οποίας τρίτης χώρας. We wish to achieve a solution that will reunite our country and that will restore and fully respect human rights and the basic liberties of all legal residents in Cyprus. A solution that will end the military occupation on the island and that will also eliminate any act of intervention in our island. Ταυτόχρονα, δράσω με τις ευκαιρίες να τονίσω τη σημασία της δημιουργίας ενός επικοδομητικού κλίματος που θα επιτρέψει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στην ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής, με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης αλλά και δίκαιης λύσης, η οποία πρωτίστως θα αναγνωρίζει αλλά και θα διασφαλίζει την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ, ενώ την ίδια στιγμή θα προβλέπει την δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους. At the same time, ladies and gentlemen, I take this opportunity to underline the importance of the creation of a productive climate that will allow the resumption of negotiations in the peacekeeping operation procedure in the Middle East, aiming at achieving a viable and just solution that will recognize and guarantee the security of the State of Israel, while at the same time will envisage the creation of a Palestinian state. Επιτρέψτε μου να επισημάνω ακόμα κάτι. Αυτό που κατά την διάρκεια των διαβουλεύσεων μας με τον φίλο Πρωθυπουργό Πίπη Νετανιάχου υπογραμμίσαμε, την δέσμευσή μας δηλαδή, ότι σαν κράτος μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων Ισραήλ και Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα επικοδομητικό τρόπο που θα αντανακλά αλλά και θα αναγνωρίζει την κεφαλαιώδη σημασία αυτής της σχέσης, δηλαδή Ευρώπης-Ισραήλ. Allow me to also underline that during our negotiations with my friend Bibi,
We both underlined our commitment that we, as a member of the European Union, will undertake every necessary effort in order to further strengthen the bilateral relations between Israel and the European Union in a productive way that will reflect and recognize the overriding importance of such a relationship. Είμαι σίγουρος πως η περαιτέρω εδραίωση και διεύρυνση του τριμερούς μας μηχανισμού μέσω συγκεκριμένων δράσεων που υλοποιούμε αποτελεί πρότυπο επικοδομητικής περιφερειακής συνεργασίας προς όφελος των χωρών μας και της περιοχής ευρύτερα. I am fully convinced that our tripartite summit, which has been and will be successful with reference to the targets that we have attained, will help us further strengthen our tripartite mechanism through concrete and specific actions that are already underway. And such a cooperation, such a tripartite cooperation and mechanism constitutes an example of productive regional cooperation to the benefit of our citizens and of the broader region. Εν όψη της επόμενης συνόδου στη Θεσσαλονίκη, προσβλέπω στην περαιτέρω σύσφιξη της τριμερούς εταιρικής μας σχέσης και θα ήθελα για άλλη μια φορά να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες στον φίλο Πίπη και γενικότερα τον Ισραηλινό λαό για την φιλοξενία που μας επιφύλαξε. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην πορεία μας. Ευχαριστώ. In view of the coming meeting, I look forward to further strengthening our tripartite partnership, and I would like to once again thank my dear friend Bibi for the hospitality, but to also thank the people of Israel. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ισραηλινό λαό για τη φιλοξενία και για την οργάνωση αυτή τη συνάντηση. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, τις δηλώσεις σας. Τώρα θα λάβει το λόγο ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Στα ελληνικά και πάλι με υπηρεσίες διαδοχικής διερμηνίας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω θερμά τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ για την φιλοξενία και την διοργάνωση της δεύτερης τριμερούς συνόδου Ισραήλ-Κύπρο-Ελλάδας, ένα τριμερές σχήμα που στη βάση των αρχών της καλής γειτονίας εδραιώνει τη συνεργασία των τριών χωρών μας σε όλους τους τομείς του κοινού ενδιαφέροντος προς όφελος των λαών μας. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να τονίσω ότι η συνεργασία μας αποτελεί μια στρατηγική επιλογή, έναν βασικό πυλώνα περιφερειακής συνεργασίας και έναν ουσιαστικό μοχλό ανάπτυξης. Allow me to wholeheartedly thank the Prime Minister of Israel for the hospitality and the organization of the second tripartite summit between Israel, Cyprus and Greece. A tripartite summit which, pursuant to the principles of good neighboring relations, consolidates the cooperation of our three countries in all fields of common interest and to the benefit of our people. Within such framework, cooperation between Greece, Cyprus and Israel constitutes to us a strategic choice, a basic pillar of regional cooperation and a lever for growth and development. Πριν όμως αναφερθώ σε οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα εκ μέρους του ελληνικού λαού να εκφράσω την αλληλεγγύη και την συμπαράστασή μας στον λαό του Ισραήλ για τις καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν πρόσφατα, πλήττοντας χιλιάδες οικογένειες. Είχαμε και εμείς ανάλογες εμπειρίες στο παρελθόν και αντιλαμβανόμαστε απόλυτα τις επιπτώσεις μιας τέτοιας καταστροφής, γι' αυτό και σπεύσαμε να στείλουμε δυνάμεις, όσες δυνάμεις διαθέταμε, προκειμένου να συμβάλλουμε και εμείς στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής και περήφανος για το γεγονός ότι οι Έλληνες πιλότοι με αυταπάρνηση συνέβαλαν ουσιαστικά στο να σωθεί μια πολύ σημαντική πόλη του Ισραήλ, η Χάιφα.
Before, however, touching upon other issues we have discussed, allow me to publicly express the sorrow of the Greek people and to convey our support and solidarity to the people of Israel for the catastrophic recent fires which affected thousands of families. We in Greece have had similar experiences in the past and fully feel and understand the impact and consequences of such a devastating event. I would like to say that I'm particularly proud and happy for the role Greek pilots played in extinguishing fires and in helping the rescue of an important and historical city, the city of Haifa. Με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ είχαμε πρωτύτερα μια θερμή και πολύ ουσιαστική συζήτηση για την ενίσχυση όλου του φάσματος των διημερών μας σχέσεων, αλλά και για τις ραγδαίες εξελίξεις, παγκόσμιες και περιφερειακές, της τελευταίας περίοδου, που θα έλεγε κανείς ότι αλλάζουν πολλά, δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα που πρέπει και να μας προβληματίσει, αλλά και να μας οδηγήσει σε κατάλληλες κινήσεις προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις. I have already enjoyed with the Prime Minister of Israel a sincere and meaningful discussion about the strengthening of all our bilateral relations, as well as about the galloping global and regional developments of the past months, which create a totally new reality, which is both alarming but should also lead us all to take the necessary measures and steps to face future challenges. Όπως πάντα, μιλήσαμε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό στα πολλά που συμφωνούμε, αλλά και με ειλικρίνεια σε αυτά που διαφωνούμε. Διότι οι πραγματικά ουσιαστικές σχέσεις πάντοτε πρέπει να διέπονται με ειλικρίνεια, και αυτές είναι οι σχέσεις που διέπουν την Ελλάδα και το Ισραήλ, τις προσωπικές μου σχέσεις με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, και βεβαίως στο πλαίσιο αυτό συμφωνήσαμε να επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο τη συνεργασία μας, να πραγματοποιήσουμε το επόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη με ιδιαίτερη σημασία για την κοινή ιστορία των λαών μας. As always, we spoke with sheer enthusiasm about the plethora of issues we agree on, but we have also expressed our opinion with honesty in subjects of disagreement, for authentic relations are characterized by honesty, and our relationship with Israel is indeed an honest and authentic relationship. In this spirit, we agreed to organize the next High Cooperation Council meeting in Thessaloniki, a city of pivotal importance in our common history. Στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα σε τριμερές επίπεδο, στις διευρυμένες συνομιλίες των τριών αντιπροσωπιών, να αποτιμήσουμε την συντελεστής απρόοδο, αλλά και να εντείνουμε τη συνεργασία μας στους τομείς της ενέργειας, της οικονομίας, του τουρισμού, της υγείας, της παιδείας, της έρευνας και τεχνολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, και βέβαια να υιοθετήσουμε την κοινή δήλωση που αναδεικνύει τους κοινούς μας στόχους και τις κοινές μας δράσεις. Subsequently, extended talks of our three delegations will take place to assess the developments and results attained so far and to further strengthen our cooperation in the field of energy, economy, tourism, health, education, research, technology, and environmental protection. And it goes without saying that we will adopt the common declaration envisaging our common objectives and actions. Θέλω να επισημάνω ότι στον τομέα της οικονομίας η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις ευκαιρίες που προσφέρει αυτό το συνεργατικό σχήμα μεταξύ μας, σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, των νεοφυών επιχειρήσεων και ιδίως για την αξιοποίηση και τη συνεργασία των υψηλά εξειδικευμένων νέων επιστημόνων των χωρών μας.
Και στο πλαίσιο αυτό πιστεύω ότι κινείται και το μνημόνιο, τόσο το μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας που θα απογράψουμε σήμερα, όσο όμως και η προκήρυξη τις αμέσως επόμενες μέρες για κοινά έργα έρευνας και ανάπτυξης. Allow me to underline that as far as the field of economy is concerned, Greece attaches particular importance to the opportunities offered by our tripartite cooperation and by our bilateral relation with Israel to strengthen research, innovation and startups, and more specifically to further advance and promote the cooperation between highly qualified and specialized new scientists of our two countries. This is the spirit also underlying the Memorandum of Understanding in the field of research and technology, which we will sign today, as well as the invitation to tender over the coming days for our projects of research and growth. Παράλληλα στον τομέα της ενέργειας, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Έχουμε στόχο η Ελλάδα να μετατραπεί σε διαμετακομιστικό κέντρο, διαμετακομιστικό ενεργειακό κέντρο του Ισραηλινού και Κυπριακού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό συζητήσαμε τόσο και τον αγωγό των EastMed και θέλω να επισημάνω τα θετικά μηνύματα και από την έγκριση της, την πρόσφατη έγκριση απόκτησης δύο Ισραηλινών κοιτασμάτων από ελληνική εταιρεία. Τόσο λοιπόν για τον EastMed συζητήσαμε, όσο όμως και για το υποθαλάσσιο καλώδιο Eurasia Interconnector, καθώς και για την ανάπτυξη της συνεργασίας μας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Simultaneously, as far as the field of energy is concerned, Greece aims at becoming an energy transit center of Israeli and Cypriot natural gas to Europe. To this end, we plan to discuss the construction of the EastMed pipeline. And allow me here to underline the strategic importance of the recent approval of the purchase of two Israeli fields or reserves by a Greek company. And allow me to also mention the important pre-FEED studies, which have already been positively evaluated. And of course, we plan to discuss more energy projects. Στην κατηδίαν συζήτηση που είχαμε τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, ο Μπέντζαμιν είχε μια εξαιρετική ιδέα. Να συντονίσουμε τις ενέργειές μας, ώστε να δημιουργήσουμε ένα διακρατικό κέντρο συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας και στην συνεργασία μας κατά των φυσικών καταστροφών. Θέλω να χαιρετήσω αυτή την ιδέα και να πω ότι μπορεί σε αυτό το σχήμα να συμμετάσχουν και μια σειρά από χώρες της ευρύτερης περιοχής και θα είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας για ειρηνικούς σκοπούς και για την αντιμετώπιση κοινών κινδύνων των πολιτών μας. During my private talks with my friend, the Prime Minister of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu, he had an excellent idea to coordinate our actions to create a transnational cooperation center in the field of civil protection and the fight against calamities. I wish to welcome such proposal, such wonderful idea. Other countries could participate in this project, in this initiative, and this would constitute an excellent example of peace and of common fight against challenges, common challenges and calamities. Φυσικά είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και τις εξελίξεις στη Συρία που εξακολουθούν να είναι τραγικές. Το κλίμα ασφάλειας στην περιοχή δυστυχώς επιδεινώνεται
Και το τελευταίο βέβαια που χρειαζόμαστε είναι επιθετικές φωνές που υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα και αποτρέπουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης επί τη βάση του αμοιβαίου σεβασμού στην περιοχή μας. We also spoke about the Euro-Asia interconnector and we also spoke about developments in Syria, which continue to be tragic. Security conditions are worsening and the last thing we all need are aggressive voices undermining regional stability and hindering the building of trust on the basis of mutual respect in our region. Οι επιθέσεις στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική επιβεβαιώνουν ότι η τρομοκρατία αποτελεί μείζωνα παγκόσμια απειλή και η αντιμετώπιση της απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες και ενισχυμένη συνεργασία από την πλευρά της διεθνούς κοινότητας. Attacks in Europe, the Middle East and Africa confirm that terrorism represents the biggest global threat, which requires the coordinated effort and enhanced cooperation of the international community. Σε αυτό το περιβάλλον καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ η εξέβραση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού επί την βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και θα ήθελα και άλλη μια φορά με την ευκαιρία να εκφράσω και δημόσια την υποστήριξή μου στις προσπάθειες του Πρόεδρου Αναστασιάδη για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης. Under such circumstances, finding a just and viable solution for Cyprus on the basis of the UN resolutions is more imperative than ever. And allow me to once again take this opportunity to publicly support the efforts of President Mr. Anastasiades in favor of a viable and just solution. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε και το Μέσα Ανατολικό είναι επιτακτική ανάγκη η επανέναρξη άμεσων και αξιόπιστων συνομιλιών για το Μέσα Ανατολικό που θα οδηγήσουν σε μια λύση ειρηνικής συμβίωσης δύο κρατών στο αναφέρετο δικαίωμα δηλαδή των πολιτών του Ισραήλ, του κράτους του Ισραήλ να ζουν με ασφάλεια και το δικαίωμα των Παλαιστινίων να έχουν το δικό τους βιώσιμο κράτος. And let us not forget the Middle East. Even more imperative is the resumption of immediate and reliable talks in the Middle East, which will lead to a solution of two states living side by side in peace, which will lead to a solution respecting the inalienable right of the citizens of Israel to living in security and the inalienable right of the Palestinian people to have their own state. Θα ήθελα λοιπόν για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την φιλοξενία της δεύτερης τριμερού συνόδου κορυφής και να πω ότι αναμένω με ανυπομονησία να υποδεχθώ και τον Μπέντζαμιν αλλά και τον Νίκο στην Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη για την επόμενη τριμερή συνάντηση αλλά και την επόμενη διμερή Ελλάδας-Ισραήλ η οποία θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως και ταυτόχρονα η μία μετά την διαδοχικά μάλλον, όχι ταυτόχρονα, η μία μετά την άλλη. Και θα σηματοδοτήσει, πιστεύω αυτό, την στενή μας συνεργασία και την αποφασιστικότητά μας να κάνουμε πολύ σημαντικά βήματα για τους λαούς μας, για τις χώρες μας. Once again, ladies and gentlemen, I wish to wholeheartedly thank my counterpart, the Prime Minister of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu, for hosting the second tripartite summit, and say that I look forward to welcoming you, Mr. Prime Minister, as well as the President of the Republic of Cyprus, to Athens for the next tripartite summit between Greece, Cyprus, and Israel, and for the next bilateral meeting between Greece and Israel. Maybe they could be organized together, one after the other, and such meetings would prove our sincere willingness to further enhance our cooperation.
Thank you very much. Thank you very much, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ, για τη δήλωσή σας. Η τελετή υπογραφής έχει πλέον ολοκληρωθεί. Οι αντιπροσωπείες θα μεταβούν στη διπλανή αίθουσα για το γεύμα τους. Σας ευχαριστώ θερμά. Παρακολουθήσαμε λοιπόν τις κοινές δηλώσεις των τριών.